παρεκάλεσα τον κύριο Αντώνη Πίκουλα, τον κύριο Γιάννη Παπαγιάννη, τον κύριο Κώστα Καραπαπά, τον κύριο Βερβελέ, τον κύριο Μελάγε, τον κύριο Κοντινόπουλο, τον κύριο Παπακοσταντίνου, τον κύριο Νικολακόπουλο και τον κύριο Κοντέλη, οι οποίοι υπό μία έννοια αποτελούν την επικεφαλή ομάδα της εφημερίδας Ζάχαρος. Παρακαλώ να έρθουν για τις απονομές ο κύριος Κολιοχρονίου, ο κύριος Ρωσίδης, ο κύριος Μλίκας. Κώστα, Κολιοχρονίου, πρέπει να κάνεις απονομή. Είναι μεγάλη τιμή για μας ότι βλέπω σήμερα να παραμένει μαζί με τις Ουκρανίες του Δήμου Κυριακού και να πούμε πιο μεγάλη όταν σε αυτή τη λέμψη απαρίσταται ο Λεωνίδας Αντριανόπουλος, όταν ήδη βραβεύτηκε και τιμήθηκε ο Στάβος Ταϊπάς, ο οποίος στην αρχή του μεγεμάτου του ποδοσφαίρου σηματοδότησε τη μεγάλη αναπληρωτή που παρακολούθησε μέχρι σήμερα και συνέπεψε τότε, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως ο κ. Παπής, την σκληρή γραμμή, πιο σκληρή γραμμή του παρθενογιανισμού, την οποία τη ζήσαμε και τη βιώσαμε πολύ αργότερα στα 15 χρόνια, μέχρι που ήρθε η νέα εποχή του Σοκράτη Κόκα και του Βαγγέλη Μαρινάκη, και ξανά αποκαταστήσαμε την τάξη και την κυριαρχία ενός τελικού ποδόσφαιρου. Εμείς από την πλευρά μας τιμήσαμε τον κύριο Ταϊπά, δίνοντάς του τη φανέλα του Ολυμπιακού με τον αριθμό 5, ήδη την παρέδωσα προσωπικά στον κύριο Ταϊπά. Θα ήθελα να παραδώσω και τον Γάβρο στη φανέλα του Ολυμπιακού Παρτής. Βεβαιότατα, μισάρα τα πλήσια πέντρα. Αλλά και 97, 97, την υπηρεσία του Ολυμπιακού. Από την τι κακό. Σας την παραδείγω, σας λέω χρόνια πολλά και εκείνο το οποίο θέλω να πω και το λέω μέσα από την καρδιά μου είναι ότι για μας, τους νεότερους, η πέφωση με αποδοτή την άλλη πλευρά του φεγγαριού στον οπαδικό κομμάτι. Είναι η φωτεινή πλευρά. Είναι αυτό που πρέπει να δούμε σε εποχές που συγκλονίζεται η κοινωνία από τη βία, που η κοινωνία είναι εξοργισμένη, υπάρχει η πέφω της μεγαλοπρέπειας, της μεγαλοψυχίας, του φιλανθρωπικού έργου, της δράσης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή είναι η πλευρά που πρέπει να δούμε. Μόνο έτσι θα γυρίσουμε στα γήπεδα, μόνο έτσι θα έχουμε τα παιδιά μας πίσω, να μπορούμε να πάμε να κάτσουμε ασφαλείς στις εξέδρες. Το γήπεδο, αυτό που αγαπάμε και ο Ολυμπιακός μας, δεν είναι συνώνυμο της βίας, είναι συνώνυμο της ιστορίας του, της κυριαρχίας και ο Ολυμπιακός μας δεν έχει ανάγκη τη βία γιατί είναι μεγάλος και ισχυρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παρτή που εμάς μας θυμά. Δεν κάνουμε χάρη στην Πέφο που η σελίδα είναι κάθε μέρα στο Γάβρο. Η Πέφο μας τιμά με τη συμμετοχή της σε αυτή την προσπάθεια και εμείς δηλώνουμε ότι θα είμαστε δίπλα. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο που στην πρώτη του παρουσία, ο Δήμαρχος Πειραιά, έδωσε την αίθουσα για αυτή την εκδήλωση, απέδειξε στην πράξη πόσο Ολυμπιακός είναι και πόσο Ολυμπιακή ζωή έχει. Και τον ευχαριστούμε για όλα και τον ευχόμαστε μεγάλη συνέχεια σε αυτό το έργο και ελπίζουμε να γίνει πράξη το πολυμπητήριο, ελπίζουμε να γίνει πράξη όλα αυτά που χρειαζόμαστε για το ερασιτέχνη Ολυμπιακό που πονά και πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και εμείς θα είμαστε δίπλα.